Από πέρσι διατηρηθήκαν στο ρόστερ δύο παιδιά, ο Γιώργος Σκάνδαλος με τον Λευτέρη τον Κριζωτάκη, και δώσαμε βάση σε κάποια νεαρά παιδιά τα οποία είχαν περάσει από τις ακαδημίες του Εργοτέλη παλαιότερα και σε κάποια έμπειρα παιδιά αλλά και νεαρά σε ηλικία που έχουν γνώση των κατηγοριών και ήδη μας έχουν δώσει το κάτι παραπάνω στη φετινή πορεία μας ως τώρα. Η αλήθεια είναι ότι κάνετε μια πορεία όπως τη θέλατε, δηλαδή όλο νίκες. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν ήταν εύκολο από την αρχή, γιατί φέτος είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Οπότε από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε έγινε σωστή προετοιμασία, χωρίς τραυματισμούς. Έδεσε η ομάδα, υπάρχει φοβερό κλίμα ανάμεσα στα παιδιά και νομίζω ότι αυτό βγάζουμε και μέσα στο γήπεδο. Το ευχαριστιόμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει και μια συνεργασία μπαμπά και γιου, έτσι, Αλέκη Ισοδούλου. Υπάρχει, ναι. Και όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και εκτός παρκέ, καθώς ο Παντελής είναι και προπονητής στις ακαδημίες. Δεν νομίζω ότι είναι μπαμπάς και γιος. Ουσιαστικά είναι μια άριστη συνεργασία παίκτη και προπονητή. Αυτά οικογενειακά είναι απ' έξω από την ομάδα, αλλά είναι ωραίο να τους βλέπεις στο γήπεδο και τους δύο μαζί, γιατί ουσιαστικά μιλάνε με τα μάτια και καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο.